Μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Καλές εκπομπές τώρα που είμαστε για τη νέα περίοδο. Τώρα που πήραμε άδεια. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για τον θάνατο του Αλέξανδρου Βέλιου, ενός εξαιρετικού φίλου και ανθρώπου και συναδέλφου σας, ο οποίος επέλεξε το δικό του τρόπο και το δημοσιοποίησε και θα όλοι μας θερμά συλληπιτήρια και τα θερμότερα συλληπιτήρια μας στους οικείους του, βέβαια. Αξιοπρεπής πάνω απ' όλα. Δικούς του ανθρώπου σας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουρουπλή, να ξεκινήσουμε με αυτό το τοπίο των τηλεοπτικών αδειών. Μας ευχηθήκατε και καλές εκπομπές. Δεν καταλάβαμε τώρα που έχουμε άδεια, γιατί πριν ήμασταν παράνομοι δηλαδή. Και τώρα φτιάχτηκε αυτό το τοπίο. Λοιπόν, επειδή σε βλέπω επιθετικό. Θα γίνω και πιο πολύ. Λοιπόν, θα σου απαντήσω κι εγώ. Θα σου απαντήσω κι εγώ αναλόγως. Ναι. Όπως έχω πει πολλές φορές στο Sky, γκρινιάζατε. Ναι. Και παίρνατε θέσεις έτσι προκαταλημμένα ότι εδώ θα παιχτεί ένα παιχνίδι αδιαφανές. Mm-hmm. Και τώρα είστε πολύ εκτεθειμένοι. Γιατί? Αλλά εξακολουθείτε να μιλάτε με τον ίδιο τρόπο. Και μερικές φορές μπερδεύω το γραφείο της Νέας Δημοκρατίας με αυτά που λέτε σε ορισμένες εκπομπές. Τώρα αυτό είναι μια καραμέλα, συγγνώμη Χρήστο, που έχει ξεκινήσει από προχθές. Όχι, αφήστε την καραμέλα. Δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό της κυβέρνησης. Ναι, σας ακούμε λοιπόν. Με ρωτάτε λοιπόν. Ναι. Εγώ λοιπόν είχα πάντα το θάρρος και σε επίδικους χρόνους να λέω ότι προσωπικά σαν Κουρουμπλής δεν έχω κανένα παράπονο από το σταθμό. Διότι όσες φορές με τιμήσατε να με καλέσετε, ήρθα και εγώ σας τύπησα με την παρουσία μου. Δεν με αποκλείσατε, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Το έλεγα λοιπόν σε επίδικους χρόνους, όπως έλεγα και άφηνα να εννοηθεί, γιατί το πίστευα ότι οι διαδικασίες θα γίνουν με έναν τόσο διαφανή τρόπο που σήμερα είστε εκτεθειμένοι όσοι εξακολουθείτε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά επειδή και εσάς και εμάς μας κρίνει η κοινωνία. Ναι. Θα μας κρίνει λοιπόν η κοινωνία. Σε αυτό προφανώς έχετε δίκιο, θα σας κρίνει η κοινωνία. Στον Α και στο Στάρι είχατε αποκλειστεί ποτέ? Εγώ, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν θέλετε να το συζητήσουμε άλλη φορά, μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάρτε λοιπόν να δείτε στις εκλογές του 12, παραμονές των εκλογών, και του 15, σε ποιες εκπομπές είχα πάει προεκλογικά, για να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό το κριτήριο για να πάρει κάποιος άδεια, το που είχατε βγει εσείς και το που δεν είχατε βγει. Το λέω, το έλεγα, ακούστε, επειδή λέγατε συνεχώς ότι η κυβέρνηση στοχεύει να σας αποκλείσει, εγώ πάντα έλεγα λοιπόν στις εκπομπές που ερχόμουν από τις δικές σας, ότι δεν, εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα προσωπικό παράπονο. Από εκεί και πέρα επιλέγατε το δρόμο που κρίνατε, δικαίωμά σας. Αλλά σήμερα κρίνεστε κι εσείς. Αν τελικά έπρεπε αυτή η κυβέρνηση να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, η οποία έγινε μετά από 27 χρόνια. Ακούω τώρα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε μπερδέψει κάτι, γιατί ακούω και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ, Παναγιώτη, παρακαλώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εγώ θα τελειώσω τη φράση. Θα τελειώσω τη φράση. Λοιπόν. Ακούω και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι λάθος μας που δεν το είχαμε κάνει. Ναι. Λέω λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, επειδή συνεχώς λέτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής σε αυτά που είχε δεσμευτεί, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που είχε δεσμευτεί ήταν να βάλει τάξη και κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο. Έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν το έκανε. Μπορεί να έχετε κάποιες ενστάσεις αν ο τρόπος έπρεπε να ήταν έτσι ή αλλιώς. Ο τρόπος απεδείχθη ότι ήταν διαφανέστατος και κυρίως αναγκάστηκε όλο αυτό το σύστημα να πληρώσει επιτέλους κάποια στιγμή. Λοιπόν, όπως θα πληρώσει. Πάμε τώρα. Παρακάτω. Πρώτον, επειδή μπερδεύουμε ορισμένα πράγματα, αντιλαμβάνομαι τι πρέπει να πει κάποιος και τι δεν πρέπει να πει. Τα κανάλια από την πρώτη στιγμή είπαν ότι πρέπει να μπει τάξη. Δεν έμαθα ποτέ στη ζωή μου να μπαίνω σε αυτή τη λογική και το ξέρεις. Μισό λεπτό, Υπουργέ μου. Τα κανάλια είπαν από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να μπει τάξη.
ότι πρέπει να βγουν οι άδειες και δεν είχε φέρει κανένας αντίρρηση. Όχι, γιατί, αυτό δεν έγινε, γιατί δεν έγινε 27 χρόνια. Δεν το ξέρω. Αυτό θα ρωτήσεις το ΠΑΣΟΚ που ήσουν, Παναγιώτη μου, και τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε. Έτσι. Α, εντάξει. Ωστόσο, τα κανάλια είχαν άδειες, έτσι, προσωρινές άδειες που ανανέωνονταν. Γιάννη, μισό λεπτό. Ναι. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έγινε μια διαδικασία για να σταματήσουν να λειτουργούν υπάρχουσες επιχειρήσεις. Και λέω, δεν θα ήταν καλύτερο να λειτουργούν 10 κανάλια? Να υπάρχουν εργαζόμενοι σε 10 κανάλια? Όχι, δεν θα ήταν καλύτερο να λειτουργούν 10 κανάλια. Μάλιστα. Γιατί τα 10 κανάλια λειτουργούσαν 27 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, είχαν και άλλα συγκροτήματα, δεν λέω μόνο για τα κανάλια. Ξέρουμε πολύ καλά πώς ζούσαν. Έτσι. Και ξέρουμε και πολύ καλά ότι ποτέ δεν πλήρωσαν ένα ευρώ για τις συχνότητες που χρησιμοποιούσαν. Δεν υπά... Πάντα πλήρωναν. Ναι, λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Ναι. Να μπουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία, είτε τους αρέσει είτε όχι, και να εισπράξει και το Δημόσιο Ταμείο 246 εκατομμύρια. Μάλιστα. Θα κρίνει λοιπόν, μην ανησυχείτε. Όταν θα έρθει η ώρα, όλα αυτά οι θα μπουν στη σιγαριά τη σκέψη του ελληνικού λαού. Οι εργαζόμενοι που θα μείνουν στους δρόμους. Όσα κι αν λέτε. Οι εργαζόμενοι... Όσα κι αν λέτε, διότι όσα κι αν λέτε, εκτίθεστε, διότι μέχρι προχθές λέγατε ότι δεν θα πάρετε άδεια. Αυτά μου λέγατε και στις κατηδίας συζητήσεις, ότι σας έχουν κομμένους. Και τώρα λοιπόν που η διαδικασία έγινε με αυτόν τον τρόπο, πήρατε την άδεια που δικαιούσασταν. Τώρα λέτε πάλι τα ίδια πράγματα. Παροδία, ακούω. Παροδία διαδικασίας. Δεν πειράζει. Ας υπάρχει τέτοια παροδία, ας πληρώνουν επιτέλους αυτοί που δεν πλήρωσαν ποτέ στο Δημόσιο Ταμείο και θα κρίνει ο ελληνικός λαός την παροδία. Πρώτον, επειδή λέτε και χρησιμοποιείτε ορισμένες ανακρίβειες, Υπουργέ, όπως σας το λέω ακριβώς, τα κανάλια πλήρωναν 2% τέλης συχνοτήτων και έχει υπογράψει ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, για το πώς θα πλήρωναν τα κανάλια τα τέλη συχνοτήτων. Μη λέμε ότι θέλουμε και επίσης θέλω να μου πείτε μια κουβέντα. Στα κανάλια, μισό λεπτό, στο Εψιλον, στον Αλφα και στο Σταρ θα πέσει μαύρο. Αυτά που λέτε είναι... Εντάξει, κρινόμαστε. Αυτά που λέτε είναι για αφελείς. Γιατί είναι για αφελείς, δεν υπάρχουν. Μισό λεπτό, κρινόμαστε. Θα πέσει μαύρο σε αυτά κανάλια που δεν λειτουργούν. Θα πέσει μαύρο. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Δηλαδή. Αυτό καταλάβαμε εμείς. Άμα κατάλαβες αυτό, άμα κατάλαβες ότι αυτό λέει ο νόμος, θα αυτό πέσει θα μαύρο γίνει. Δηλαδή. Σε 90 όταν έπεσε μέρες, το μαύρο στην ΕΡΤ όμως δεν κλαίγατε. Ποιος δεν έκλαιγε. Ποιος δεν έκλαιγε. Όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Παναγιώτη όταν αφήσατε μου, την εσείς Ελλάδα που πηγαίνατε στις πάνω, μισό ακούστε, λεπτό, ακούστε, όχι, λοιπόν, όχι, δεν θα μου λες τέτοια, μισό λεπτό. Λεπτό. Όχι. Ακούστε. Όταν πήγαινε ο κύριος Βούτση στην ΕΡΤ, όταν πήγαινε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μακρύ, ποιος το δείχνε. Όταν έκλεισε η ΕΡΤ και έφυγαν 2.500 άνθρωποι και αφήσατε τις παραμεθόριες περιοχές εκτεθειμένες σε συχνότητες. Εμείς τις αφήσαμε, τα κανάλια τις αφήσανε. Άλλων χωρών. Τα κανάλια τις αφήσανε. Δεν κλαίγατε γι' αυτό. Ποιος τις άφησε, τα κανάλια τις αφήσανε. Δεν κλαίγατε γι' αυτό. Τα λέω. Κανάλια τις αφήσανε. Όπως δεν κλαίγατε γιατί και δεν για απαντάς. Το Alter, όπως δεν κλαίγατε και για την ελευθεροτυπία. Νομίζω και έχετε κλαίγατε εσείς. Έχετε κοντινήμη σε αυτό, εσείς διότι τώρα θυμηθήκατε. Εγώ πάντοτε. Και κινητοποιήσεις έγιναν και απεργιακές κινητοποιήσεις και το τι γινόταν, κύριε Κουρουπλή, στην ΕΡΤ το μαθαίνατε όλοι από τα ιδιωτικά κανάλια. Δεν ακριβώς. Άκουσε με, έχω το πολιτικό θάρρος όταν σε δική σου εκπομπή και στο Sky και παντού να λέω για την εργασιακή γαλέρα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στα κανάλια και στον τύπο. Ναι. Και έχω το θάρρος να το λέω δημόσια. Το έχω πει επανειλημμένα. Λοιπόν, επειδή θέλω να συζητήσω... Όταν απευθύνεστε σε μένα, θα είσαστε αρκούντος ενημερωμένοι. Κύριε Υπουργέ, επειδή θέλω να συζητήσουμε και ένα-δύο θέματα ακόμη. Με τους εργαζόμενους, τι θα κάνετε? Θα τους προσλάβετε στην ΕΡΤ? Για ποιο? Για τους εργαζόμενους. Για ποιο? Τους εργαζόμενους από τα κανάλια που θα κλείσουν. Δεν άκουσα. Τους εργαζόμενους από τα κανάλια που θα κλείσουν. Λοιπόν, θα τους προσλάβετε κάπου? Ακούστε. Ναι. Ακούστε, θα σας πω. Επιτρέψτε μου να έχω το ίδιο ενδιαφέρον, όχι παραπάνω, το ίδιο με εσάς και με όλα τα κανάλια τα οποία σήμερα αναφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Πρώτον, οι δεσμεύσεις που υπάρχουν είναι ότι θα υπάρξει ένας αριθμός στα καινούργια κανάλια. Εγώ είμαι βέβαιος λοιπόν ότι θα προκύψουν ενδεχομένως και συνεργασίες,
θα προκύψουν και εξελίξεις που όλος αυτός ο κόσμος εκ των πραγμάτων, διότι είναι ένας κόσμος έμπειρος, ικανός, χρήσιμος για να στελεχώσουν τα νέα αυτά κανάλια. Λοιπόν, επίσης, ναι. Υπάρχουν τα θεματικά κανάλια που θα προκύψουν, mm-hmm. υπάρχουν τα περιφερειακά, αλλά εκείνο που εγώ θέλω να πω και να το πω δημόσια για άλλη μια φορά, ελπίζω να μην υπάρχει ο ίδιος εργασιακός μεσαίωνας ναι. για τους περισσότερους στα κανάλια. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, θέλω να σε ρωτήσω τι θα γίνει και με τους πρόσφυγες. Βγάλαμε πριν από λίγο από την Μυτιλίνη τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη τον Συνάνιο, που εκεί γίνεται... Έχει λίγο φορτιστεί πάλι το πράγμα. Είχαμε και επεισόδια χθες το βράδυ. Ένταση, ναι. Ναι, υπάρχει ένταση. Θα προσπαθήσεις να μιλήσεις με δημάρχους σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να υπάρχει διάχυση αυτών των ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα? Ναι, αλλά δεν βοηθάτε για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, πάλι δεν βοηθάμε. Εμείς δεν βοηθάμε. Εγώ, τι να κάνω, να μεταφέρω τις πρόσφυγες? Αγαπητέ Γιάννη και αγαπητέ Χρήστο, άκουσε. Τόλμησα στην Κρήτη όταν μου ετέθη το θέμα και είπα ότι μου είπαν, συμφωνείτε να πάνε και στην πατρίδα σας? Βεβαίως θα πάνε και στην πατρίδα μου. Εγώ είμαι από προσφυγική οικογένεια και έχω μεγαλώσει σε προσφυγική ματωμένη οικογένεια και ξέρω ακόμα και οι Έλληνες προς τους Έλληνες πώς ήταν η συμπεριφορά τους. Επομένως θα διαχειριστούν και στην υπηρετική Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Δεν τρώνε ανθρώπους οι πρόσφυγες. Ναι. Δεν τρώνε ανθρώπους οι πρόσφυγες. Όλοι οι δήμαρχοι, ναι. αυτή είναι απόφαση καταρχάς της ΚΕΔΕ, δεν είναι δική μου. Σε αυτό και είναι χρήσιμο, συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, συμφωνούν και τα κόμματα. Συμφωνούμε όλοι ότι όλοι πρέπει να υπομισθούμε το βάρος αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση, ελπίζω να σε ακούσουν και οι πάντες. Θα αλλάξουμε διαβατήρια και ταυτότητες? Προχωράει αυτό το σχέδιο, ισχύει και πότε? Πρώτον, επειδή είχε τεθεί από κάποιες πλευρές ότι οι ταυτότητες δεν είναι ένα αξιόπιστο έγγραφο όπως ναι. είναι οι εξελίξεις, και επειδή το διαβατήριο έβγαινε με βάση την ταυτότητα, αποσυνδέομαι καταρχάς το διαβατήριο, γιατί το διαβατήριο το ελληνικό, πρέπει να σας πω, παντού σε όλο τον κόσμο δεν αμφισβητείται, είναι σκληρό έγγραφο, δεν είναι έγγραφο που εύκολα μπορεί να νοθευτεί. Αλλά εμείς ακόμα πιο, για να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, το αποσυνδέομαι και το συνδέομαι απευθείας με το δημοτολόγιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε σε μια συζήτηση για το θέμα των ταυτοτήτων, αλλά δεν μπορώ να σας πω, όχι δεν μπορώ, γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια που σας λέω. Μάλιστα. Δεν είναι ακόμα σε ένα σημείο που μπορώ να κάνω εξαγγελία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Υπουργέ, ευχαριστούμε. Συζητάμε όμως. Δεν έχετε κι εσείς άλλο χρόνο. Μου έλεγε ο Τζούνος να σας πω χρόνια. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όχι, θα το πω εγώ. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για το Πασόκ. Πες το. Το λέω γιατί είπα θα γίνω και λίγο πιο επιθετικός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για το Πασόκ. Το Σάββατο. Κοίταξε, πάντοτε η 3η Σεπτέμβρη, αγαπητέ Κούτρα, για εκείνους που πίστευαν στον Ανδρέα Παπανδρέου και δεν τον αρνήθηκαν ποτέ, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όπου και αν βρέθηκα, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη και αν βρέθηκα, είμαι από τους λίγους ανθρώπους που αρνήθηκα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε να έρθετε και εδώ μαζί μας, να είμαστε από κοντά. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Βέβαια, την άλλη φορά ζητάω συγγνώμη. Δεν πειράζει. Υπάρχει τώρα. Ναι. Ευχαριστούμε. Την άλλη φορά θα έρθω εκεί. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.